και όπως βλέπετε, δίπλα μου είναι η κυρία Λοπαδά Κατερίνα, συνάδελφος γιατρός και πέραν του γιατρού, ξέρετε ότι είναι και γραμματέας της Δημοκρατικής Επιτροπής εδώ και βεβαίως συμμετέχει στη συνέντευξη με αυτή την ιδιότητα. Να πρωταρχίσω για το ερώτημα. Είναι τόσα πολλά τα θέματα, αλλά ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Ότι δηλαδή περιμέναμε όλη την ανάσταση του θεανθρώπου για να γίνει η ανάσταση της οικονομίας της χώρας. Και περιμέναμε όλο το χειμώνα γιατί το επαναλάβαμε το πρωθυπουργό. Ότι μαζί με την ανάσταση θα δείτε και την ανάσταση της οικονομίας. Και με ανάσταση προς τους ανθρώπους να τη ζήσουμε σε μερικά 24 ώρα, αλλά κατά της οικονομίας είναι σε αυτό το τοπίο. Και είναι σε αυτό το τοπίο διότι περιμέναμε την περασμένη εβδομάδα να κλείσει όλη η ιστορία. Είπαν ότι θα έκλεινε αυτή την εβδομάδα, είπαν ότι θα έκλεινε τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά τη Μεγάλη Πέμπτη αύριο δηλαδή που είναι η Σκάβωση, ουσιαστικά ζούμε το δράμα της χώρας, της σταύρωσης της χώρας. Και ζούμε τη σταύρωση της χώρας, διότι από το Γενάρη πέρσι, το 2015, η χώρα βρίσκεται σε μια διαρκή διαπραγμάτευση. Αυτή όμως η διαρκή διαπραγμάτευση έχει συνέχεια ήττα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια διαπραγμάτευση που οδηγεί σε αλλεπάλληλες ήττες. Ήττα το καλοκαίρι, γιατί τότε υπήρχε θέμα τι θα γίνει εάν δεν ψήφιζε η αντιπολίτευση, οπότε η Ελλάδα θα αποχαιρετούσε το ευρώ και την ευρωζώνη, και αφού ψήφισε η αντιπολίτευση για να σώσει την Ελλάδα και όχι την κυβέρνηση, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε υπογράψει ο Πρωθυπουργός, κανένα δεν ήξερε, μετά μάθαμε ότι είναι συνυπεύθυνη η αντιπολίτευση γιατί ψήφισε.